Ο σύνδεσμος καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, ο ΣΥΚΑΛΑ όπως είναι τα αρχικά του, έθεσε δύο θέματα σήμερα στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό. Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καταθετών της Λαϊκής, τον κύριο Άδωνη Παπακωνσταντίνου, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπακωνσταντίνου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι είναι αυτό που σας απασχολεί, τι θέσατε στον πρόεδρο να μας πείτε? Σήμερα με τον πρόεδρο είχαμε μία ημίωρη συνάντηση, στην οποία θέσαμε δύο θέματα. Το ένα θέμα ήταν η οικονομική πρόταση στην οποία έχουμε εκπονήσει σαν σύνδεσμος, ναι, και την οποία μοιραστήκαμε με το Υπουργείο Οικονομικών πριν από αρκετό καιρό, και την οποία βεβαίως επικαιροποιήσαμε διότι επήλθαν ορισμένες αλλαγές. Θέλαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον πρόεδρο για το πώς διαμορφώνονται προϋποθέσεις για αποζημίωση αυτών οι οποίοι έχουν επηρεαστεί και εμείς έχουμε επηρεαστεί βάναυσα σαν καταθέτες της Λαϊκής, πώς μπορούν να αναχτηθούν ή να αποζημιωθούν όλα αυτά τα άτομα. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα ήταν το 18% το οποίο κατέχεται από τη Λαϊκή στην Τράπεζα Κύπρου, ναι, και το οποίο έγινε θέμα... Ο μεγαλομέτοχος είναι αυτό το 18%. Ναι, και γι' αυτό το 18% έγινε συζήτηση για παραχώρηση των δικαιωμάτων ψήφου, ναι, σε κάποιο οργανισμό παγκόσμιας εμβέλειας ή γνωστό ή μεγάλο κλπ. Σε ξένο οίκο τέλος πάντων, ναι. Δεν είναι 100% βέβαιο ότι είναι ξένος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Εκείνο το οποίο εμείς διαβιβάσαμε στον πρόεδρο είναι ότι αυτό το 18%, ο μόνος λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή συνεχίζει να είναι στα χέρια της Λαϊκής, της διαχειρίστριας ή της αρχής εξυγίανσης, αν θέλετε, ναι, είναι διότι δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία για εκαθάριση της Λαϊκής. Η συμπερίπτωση, αυτό το 18% θα μοιραζόταν στους ανασφάλιστους καταθέτες της Λαϊκής. Επειδή δεν έγινε αυτή η διαδικασία εκαθάρισης, συνεχίζει αυτό το 18% να βρίσκεται στα χέρια της αρχής εξυγίανσης μέσω της διαχειρίστριας. Το τι συζητείτε είναι τα δικαιώματα ψήφου να παρακολουθούν, να παραχωρηθούν σε κάποιο οίκο για να ξεκινήσει να ψάχνει αγοραστές. Εμείς λέμε ότι αυτή είναι περιουσία δική μας. Δεν εναντιονόμαστε στην έρευνα για αγοραστές, αλλά θέλουμε να είμαστε σοβαρό μέρος τέτοιας απόφασης, διότι υπάρχουν διάφορα θέματα. Πρώτον είναι η μεγιστοποίηση της αξίας αυτού του 18%, και δεύτερον, και μπορεί να ακούγεται αλτρουιστικό αυτό το οποίο θα πω, αλλά μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα αποκτήσει το 18% στη μόνη συστημική τράπεζα που έχουμε στην Κύπρο και πάνω στην οποία βασίζεται ολόκληρη η κυπριακή οικονομία. Τι σας είπε ο πρόεδρος? Κατά καλή μας τύχη βρισκόταν ο Υπουργός Οικονομικός στο Προεδρικό, διότι είχε συνάντηση με τον πρόεδρο αμέσως μετά τη δική μας συνάντηση, οπότε κλήθηκε στο τη συνάντηση τη δική μας. Ναι. Και έχουν διευθετηθεί δύο συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικό. Η μία είναι εντός της εβδομάδας για να συζητήσουμε αυτό το 18%, και η άλλη είναι την ερχόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε την οικονομική πρόταση που προανέφερα. Μάλιστα. Ο πρόεδρος ήταν πολύ δεκτικός, άκουσε με πάρα πολύ προσοχή αυτά τα οποία είχαμε να του πούμε. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στη κρίση, αλλά τουλάχιστον υπάρχει κινητικότητα και ήδη έχουν, ναι, προσυνδρομηθεί και συναντήσει. Όχι, έχει σημασία. Έχει σημασία αν έδωσε κάποια οδηγία μπροστά σας στον Υπουργό Οικονομικών ότι άκου αυτούς τους ανθρώπους και λάβε υπόψη τι σου λένε, ή θα αποφασίσει μετά το Υπουργείο του Οικονομικών ή οι τεχνοκράτες ή δεν ξέρω. Όχι, είναι το πρώτο το οποίο έχετε πει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.